Βαγγέλη Τρίγκα, ήρθε η ώρα της συναυλίας εδώ στο Ναύπλιον, Πάτρια Εδάφη. Έτσι. Καταρχήν, πες μου, εάν είναι, νιώθεις διαφορετικά να βγαίνεις εδώ, στον τόπο σου, από το να παίζεις κάπου αλλού. Πάντα. Είναι οικείο το περιβάλλον, το να παίζουμε σε φίλους που αγαπάμε είναι πάρα πολύ όμορφο. Και απόψε πραγματικά κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, το θέμα που επιλέξαμε είναι ο ρομαντισμός και ο έρωτας, έτσι όπως εκφράστηκε στα τραγούδια του ρεμπέτικου και του μεταπολεμικού τραγουδιού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μία ξεχωριστή, θα έλεγα, διάσταση έδωσε ο Γιώργος ο Ζέρβας, ο φίλος μου, ο καταξιωμένος σκηνοθέτης, ο οποίος επιμελήθηκε των κειμένων που είναι εμβόλυμα στα τραγούδια. Μέσα από τα κείμενα αυτά φωτίζονται άγνωστες πλευρές της ζωής των συνθετών, αλλά παράλληλα και τα τραγούδια τους. Δηλαδή τα τραγούδια γραφτήκανε πολλές φορές για κάποιο λόγο, ήταν βιωματικά. Οπότε αυτό προσδίδει στην παράσταση ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Από την άλλη πλευρά μπορεί κάποιος να δει ότι μέσα σε αυτή την παράσταση αποτυπώνεται ο τρόπος που το ρεμπέτικο τραγούδι εξελίχθηκε και μετεξελίχθηκε σε λαϊκό τραγούδι. Πόσες δεκαετίες είναι αυτές που θα ακούσουμε? Ξεκινάνε από την περίοδο του Σμυρναίικου, δηλαδή από πριν το 30, από τη δεκαετία του 20-30 και πάμε περίπου μέχρι τη δεκαετία 50-60. Με χρονολογική σειρά θα τα ακούσουμε. Ακριβώς, οπότε γι' αυτό είπα και ότι αποτυπώνεται στα τραγούδια και η εξέλιξη του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού. Μπορούμε να αναφέρουμε κάποιους συνθέτες? Βεβαίως. Ξεκινάμε από κάποια παραδοσιακά της πόλης, της Κωνσταντινούπολης, τραγούδια του Σκαρβέλη, του Βαμακάρη, του Τσιτσάνη, του Παπαϊωάννου, του Μιτσάκη, του Χιώτη και άλλων. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον. Μάλιστα. Ποιοι στο τραγούδι, ποιοι θα είναι? Τραγουδάει η Μαργαρίτα η Καραμολέγκου, εγώ επίσης, όπως και ο Αντώνης ο Σίδερης, ο οποίος παίζει μπουζούκι, κιθάρα, μαντολίνο και τραγουδάει, ενώ είναι η μουσική που πάντα ανήκουν στην ομάδα μας, με πρώτο το Θόδωρο τον Μπρουτζάκη, τον συνθέτη. Η Έρση Νόνη θα παίξει βιολοντσέλο, ο Γιάννης ο Πλαγιανάκος κοντραμπάσο και δεν ξεχνάω κάποιον, αυτή. Σταθερός ο κορμός τουλάχιστον. Ακριβώς. Είναι ο σταθερός. Ακριβώς. Κορμός. Έτσι λοιπόν, σε λίγο πρέπει να βγείτε. Θα ξεκινήσουμε. Καλή μας επιτυχία. Έτσι. Ωραία, ωραία. Έγινε. Έχει και αρκετό κόσμο έτσι και είναι πάρα πολύ όμορφα. Σε είναι και όμορφη βραδιά, είναι όμορφος και ο χώρος είναι όμορφα. Και το ντεκόρ και επίσης, ακόμα και το πίσω που φαίνεται, το πλάνο είναι που είναι πάρα πολύ ξεχωριστό και επίσης ήθελα να πω κάτι που δεν είπα στην αρχή, ότι και ο χώρος που μας φιλοξενεί, δηλαδή το Φωτόνιο, είναι ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος, παρόλο ότι έχει μόνο τα δύο τελευταία χρόνια ξεκινήσει τη δραστηριότητα. Φέτος έκανε ένα ιδιαίτερα όμορφο και ενδιαφέρον φεστιβάλ και είμαι βέβαιος ότι στα επόμενα χρόνια θα αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια από ότι τα όρια της περιοχής μας, του νομού. Χρειαζόμαστε ένα καθαρά μουσικό χώρο. Έτσι, έτσι. Με άρεστη ακουστική. Έτσι. Και όλοι θα βοηθήσουμε. Και όλοι, ο καθένας από τον τομέα του, έτσι, πρέπει να το βοηθήσουμε. Έτσι. Καλή σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.